Τα πολύ παλιά παιχνίδια, στα οποία το ήθος και οι κανόνες ήταν σεβαστοί και ο συναγωνισμός υπερήχε του άγωνου ανταγωνισμού, ήταν ένα από τα θέματα που επεξεργάστηκαν με μεράκι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου της Κεφάλου και τα οποία παρουσιάστηκαν σε μικρά βίντεο που έφτιαξαν οι ίδιοι στην έκθεση που διοργάνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαρτυρίες των παλιών έγιναν η γνώση των νέων και μέσα από την εξαιρετική αυτή έρευνα αναβιώνει η παλιά γειτονιά του χωριού, τα ιδιώματα της Κεφάλου, ο τρόπος που μέσα από ένα παιχνίδι εμπεδώναμε το δίδαγμα της νίκης ή της ήττας. Άλλη καιρή, αλλά ήθη. Το κάναμε, κάναμε ένα καλάμι, το σκίζαμε, βάλαμε στη μέση ένα ψηλό, το γυρίζαμε, ύστερα τα τετράδια, χαλούσαμε τα τετράδια, φέρναμε αλεύρι. Καλά παιδιά. Αλεύρι από τη μάνα, γιατί δεν είχε κόλλα. Κόλλα δεν είχε κόλλα. Τι να λίγο αλεύρι, το ζυμώναμε και κολλούσαμε το χαρτά εδώ και το πετούσαμε. Και το κάνατε μόνο την καθαρά Δευτέρα? Όχι, συνέχεια το κάνατε. Συνέχεια, χαρτά ετός. Μάλιστα. Εγώ είχα συνέχεια χαρτά ετός. Και με τη φωτιά και πες μας, τι κάνατε με τη φωτιά? Α, μια βραδιά λοιπόν μαζευτήκαμε τα παιδιά για να περάξουμε τους μεγάλους. Δέσαμε ένα κουτί με λίγο χώμα μέσα, βάλαμε πετρέλαιο και ανάψαμε φωτιά. Πετάσαμε λοιπόν το πουλί, το πουλί και πήγαμε από πάνω από τα καφενεία. Βλέπουν λοιπόν οι πατεράδες μας το φως από πάνω. Σου λέει τι γίνεται, μπήκαν όψο με τα καφενεία, μαζευτήκαμε. Εμείς μετά μόλις αυτό είναι καταλάβανε και να κόψαμε. Τρώγαμε καθαρό φαγητό που ήταν το κυριότερο. Τα αγνά φαγητά, όχι πολλές σοκολάτες, πολλά γλυκά, δεν ήταν καλά. Τρώγαμε τα σίκα μας, τρώγαμε τα σταφύλια μας, τα οσπριά μας. Ναι, με και το κρεατάκι μας το έφτιαχνε η μαμά μια φορά στα τόσο, όχι κάθε μέρα. Μια φορά στα τόσο το κρεατάκι. Το κρεατάκι ήταν τα Χριστούγεννα. Ούτε που τα τρώγανε κρέας. Το ψαράκι, αν πηγαίναν οι γονείς μας το ψάρι μας στη θάλασσα, για να μαζέψουν το αλάτι της χρονιάς σε κανένα ψαράκι, ή αν είχαμε κυνηγό στη γειτονιά να φέρει κυνήγι. Μάλιστα. Φέρναν τέτοια. Δεν ήταν, δεν είχαμε πολλά. Ωραία χρόνια. Ήρα, αλλά ήταν όμως καλά χρόνια. Ωραία πολύ χρόνια. Αγάπη, με πολύ καλοσύνη, χωρίς πονηρία. Παλιά παιχνίδια στην Κέφαλο ήταν τα καμούγκια που λέμε. Τα καμούγκια, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι. Μας είπαν κάποιοι παλιοί που. Ήταν ένα ξύλο μεγάλο και ένα μικράκι, το οποίο ανοίγαμε ένα λάκκο, το βάζαμε μέσα. Το χτυπούσαμε στη μύτη και μετά όταν σηκωνόταν πάνω το σημαδέωνε και όσο πιο μακριά πήγαινε μετρούσαμε με το ξύλο αυτό πόσο μακριά ήταν, ας πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβες, μετά ήταν οι πίβλες. Ήταν κάτι πέτρες, τις στιβιάζαμε και μετά πετούσαμε μια πέτρα και έπεφτε πόσες πέτρες πέφτανε κάτω, ας πούμε. Κάπως έτσι. Μπάλα παίζατε? Μπάλα όχι. Δεν είχατε μπάλες? Είχαμε μπάλες, αλλά ήταν πάνινες. Δεν ήταν πλαστικές όπως έχουμε τώρα. Δεν είχατε ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τα λοιπά? Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν είχαμε μόνο. Και ακόμα και τα κουκλάκια. Τότε λοιπόν ήταν ένα παιδί το οποίο ο πατέρας ήταν Ιταλός, αλλά η μητέρα του ήταν Ελληνίδα, Ιταλιανή. Ακούτε παιδιά? Και αυτός τώρα πώς το είχε πάρει το παιδί αυτό, δεν ήταν καλό, δηλαδή ήταν πολύ ζωηρός. Ακούτε? Μέχρι που πήρε ο δάσκαλος την καρέκλα του, το χτύπησε. Με την καρέκλα ο δάσκαλος? Είναι τόσο πολύ ξύλο τότε, είναι σόλτα από το παιδί, ένα παιδί που έκανε μεγάλη. Ο δάσκαλος δηλαδή έγινε ξύλο? Τον τιμωρούσε πολύ, το αργά το ξύλο, δεν είναι. Το ίδιο πάλι τσάκιν μαγκάλα, το ίδιο. Το είδε ξανά, το οποίο στο καΐγι δεν το κάνετε αυτό το τσάκιν. Το διπλό, ξανά.
Τώρα το ανοίγουμε. Τώρα αυτό σύνδεσμο ξεπίπτει πιο καλά. Έβγαζε τις γωνίες, τις εδώ, έτσι, και τις ενώνουμε. Εσύ. Τώρα υποφέρουν πάλι αυτήν εδώ. Όποιος εδώ βάζει το ίδιο ακριβώς. Ή αυτή η πλευρά, ή αυτή. Πάντα προσπαθεί να κάνουμε το... την μύτια στο αεροπλάνο. Πες πως θα έκανε. Εσύ θα το κάνεις πρώτα. Και τι σε κοντά μου και βρίσκεις καλύτερα. Ναι, τώρα θα τους βάλω. Θα κάνουν όλοι. Λοιπόν, άλλη μία. Εσύ. Και ξανά. Και ξανά. Μπράβο. Τσιμπί, τσιμπί, τονάτο, τονάτο, τον ποντικό, που τσιμπούν οι ουρανοί και βγαίνουν οι αγγέλοι. Εύγα κύρα θάλασσα να δεις την κόρη σου που παίζει το τρικέλι. Όπου φολέψεις τραή κουρούνα, κάτσε, φολέψε. Το βγάζεις στο χέρι σου. Αυτό παίζαμε. Και ξανά πάλι. Και ξανά πάλι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, βγαίνει γυαλό, καίγεται. Βγαίνει έξω. Πολύ ωραία. Χεριά. Θα τις λέω, τα χέρια της. Αλλά θα φτιάξω με μια. Όλα τα μετάλλια μαζί. Είπαμε, πηγαίναμε στη μοντίστρα και ό,τι υφασματάκια είχε, που τις περισσεύανε, τα παίρναμε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τώρα την μπούτσα. Μάρια, το ψάλι είναι πιαν το φερά. Τι θέλετε, κυρία Μάμου, το ψάλι. Δεν πήγε τίποτα που ήταν χαμένο. Δεν πετούσαν τίποτα. Πόσοι τι θέλουμε την κούτσα μας. Θέλουμε να κάνουμε την μαμά. Θέλουμε να κάνουμε το παιδάκι. Κάνουμε ένα παιδάκι τώρα. Κάνουμε ένα παιδάκι. Για να το βάλουμε δίπλα στη μαμά. Τι λέτε. Θα σας κάνω τη μαμά και θα σας κάνω εγώ παιδάκι. Ωραία. Μετά. Λοιπόν. Παίρνω λοιπόν το μαλλί. Το μαλλί είναι έτσι. Το βάζω έτσι. Βλέπετε, παιδιά.